Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στο review της ταινίας Free Guy, η οποία είναι μία από τις καλύτερες gaming ταινίες που έχω δει ποτέ μου. Οι ταινίες που αφορούν video games χωρίζονται σε FMV, Full Motion Video με ηθοποιούς, κάτι που είναι και η ταινία Free Guy, σε CGI, δηλαδή αποκλειστικά και μόνο γραφικά που έχουν δημιουργηθεί από υπολογιστή, και σε μία μίξη ανάμεσα σε FMV και CGI, όπως είναι π.χ. η ταινία Sonic. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με FMV, με ηθοποιούς, με την προσθήκη του User Interface που υπάρχει στην ταινία. Το Free Guy απευθύνεται σε όλους τους gamers, αλλά κυρίως σε αυτούς που τους αρέσει το Grand Theft Auto Online, καθώς έχει πάρα πολλές επιρροές από το συγκεκριμένο παιχνίδι της Rockstar. Επίσης, να αναφέρουμε ότι έχει και πάρα πολλές αναφορές σε διάφορα games. Για παράδειγμα, υπάρχει η πτώση από ψηλά που βλέπουμε και στο Apex Legends. Έχουμε διάφορες αναφορές στο Fortnite, παρότι η ταινία δεν αφορά Battle Royale games σε καμία περίπτωση. Αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα online action adventure, στο οποίο έχουμε χαρακτήρες οι οποίοι ελέγχονται από τους παίχτες και άλλοι είναι NPCs και εκτελούν αποστολές, οι οποίες θυμίζουν πάρα πολύ GTA Online, καθότι μιλάμε για ένα online παιχνίδι. Εκεί λοιπόν, όπως μαρτυρούν ήδη και τα τρέιλερ, τα οποία έχουν κάποιες ψιλοδόσεις spoilers, το βίντεο δεν έχει καθόλου spoilers, μην φοβάστε, όταν ο ηθοποιός, ο Ryan Reynolds, που παίζει τον ήρωα Guy μες στο παιχνίδι, φοράει τα γυαλιά, εκεί αρχίζει και βλέπει user interface και καταλαβαίνει πάνω κάτω τι παίζει και βλέπει ότι υπάρχουν αποστολές, υπάρχουν τα στατιστικά που έχει ο κάθε χαρακτήρας και ούτω καθεξής. Έτσι ο Guy αρχίζει και καταλαβαίνει όλο και καλύτερα τον κόσμο γύρω του. Επίσης, το online παιχνίδι το οποίο μας περιγράφει η ταινία ονομάζεται Free City και είναι αρκετά δημοφιλές στον κόσμο που υπάρχει μέσα στην ταινία, γιατί το Free City δεν είναι πραγματικό video game, είναι εικονικό μόνο για τις ανάγκες της ταινίας. Επίσης, υπάρχουν διάφορες εναλλαγές ανάμεσα στον κόσμο του video game και στον πραγματικό. Πέρα από τις αναφορές σε διάφορα games, υπάρχουν και αναφορές σε gaming στοιχεία. Για παράδειγμα, υπάρχει το medkit, υπάρχουν όπλα, gadgets, abilities, ακόμα και leveling system. Μου άρεσε επίσης ιδιαίτερα ότι την ταινία Free Guy την πλαισιώνουν και διάφοροι διάσημοι streamers του εξωτερικού. Μιλάμε για παγκοσμίου φήμης streamers, και οι οποίοι συμμετέχουν μες στο σενάριο και λένε και αυτοί τα σχόλιά τους, και έτσι σας δίνεται η εικόνα ότι το παιχνίδι Free City είναι όντως πραγματικό, ότι το παίζουν οι streamers και σχολιάζουν όσα γίνονται μες στον κόσμο του. Το Free Guy είναι κατά βάση κομμωδία, ωστόσο εμπλέκει και πολλά συναισθηματικά στοιχεία, αλλά έχει και συγκίνηση. Αυτή λοιπόν η εναλλαγή συναισθημάτων υπάρχει διαρκώς μες στο παιχνίδι, κάτι που είναι πολύ βασικό συστατικό για την επιτυχία μιας ταινίας. Το είχα αναφέρει αυτό άλλωστε και στο Crash Landing on You, τη σειρά που είχα κάνει review σε προηγούμενο βίντεο. Ο Ryan Reynolds, ο πρωταγωνιστής ταινίας που έχει τον ρόλο του Guy, θρέφει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, και πώς να μην το κάνει άλλωστε όταν έχει και πολύ μεγάλη εμπειρία από τις ταινίες όπως το Deadpool ή το Green Lantern που πρωταγωνιστούσε. Αυτός είναι άλλωστε και ο ρόλος που του ταιριάζει, ενός υπερήρωα. Και μάλιστα στην ταινία θέλει να προβάλλει όχι μόνο τον χαρακτήρα του μπάντας υπερήρωα, αλλά και τον ρόλο του καλού. Θέλει να είναι ο καλός και όχι ο κακός, όπως μας δείχνουν ήδη τα τρέιλερ. Η Jodie Comer τον πλαισιώνει πάρα πολύ καλά, θα λέγαμε στον ρόλο της καριέρας της, όπως και ο Taika Waititi έχει πολύ πλάκα ως ο κακός της υπόθεσης, παρότι προσωπικά περίμενα να συμμετέχει σε περισσότερο χρόνο μέσα στην ταινία και όχι στον λίγο χρόνο που τον βλέπουμε. Την ταινία την είδαμε στα Rio Cinemas στη Λευκοσία, με τα οποία συνεργαζόμαστε στο Game World, και μάλιστα σας δίνουμε και δώρο διπλές προσκλήσεις για νέες ταινίες στο λογαριασμό του GameWorld.gr στο Instagram, οπότε να μπαίνετε και να τσεκάρετε συχνά. Τα Rio Cinemas στο Νικοσία Mall στη Λευκοσία, όπου για εκεί ισχύουν οι προσκλήσεις, έχουν και Dolby Atmos αίθουσες, κάτι που είναι ό,τι καλύτερο. Το σενάριο της ταινίας Free Guy είναι τόσο καλογραμμένο που δείχνει ότι υπάρχει πολλή έρευνα από πίσω στο τι συμβαίνει όσον αφορά την gaming βιομηχανία. Για παράδειγμα, προβάλλονται οι σχέσεις ανάμεσα σε developers και publishers, οι σχέσεις με τους προγραμματιστές μεταξύ τους, προβάλλονται ακόμη και σοβαρά θέματα όπως το cheating, τα skins ή τι συμβαίνει στον κώδικα του παιχνιδιού και στους servers του. Επίσης, η ταινία μπορεί να γίνει κατανοητή και από άτομα που δεν παίζουν πολύ video games. Όσοι όμως παίζετε video games, σίγουρα θα την απολαύσετε ακόμη περισσότερο. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με καλογραμμένο σενάριο, με πολύ καλή σκηνοθεσία. Το user interface, όπως ανέφερα και πριν, θα προτιμούσα να υπήρχε σε περισσότερες σκηνές μέσα στην ταινία και όχι στις λίγες στις οποίες το βλέπουμε. Αυτό βέβαια θα απαιτούσε περισσότερο μοντάζ και ίσως αργούσε και η κυκλοφορία της ταινίας. Αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε να κάνουμε με μια ταινία η οποία συνδυάζει πάρα πολύ καλά τη δράση, ένα πολύ σωστά δομημένο σενάριο που έχει ως γνώμονα τον gamer χωρίς να αγνοεί το υπόλοιπο κοινό, και γενικά με μία από τις καλύτερες gaming ταινίες που έχουμε δει. Τα οπτικά εφέ είναι σίγουρα ένα από τα highlights και αποτελούν το αποτέλεσμα ενός πολύ καλού μοντάζ, ενώ η συνολική δράση και η μίξη με τους διαλόγους για να δεθείτε και με τους χαρακτήρες πιστεύουμε ότι είναι ό,τι καλύτερο σε μία ταινία που σε κάθε περίπτωση θα συναρπάσει ακόμα και αν δεν είστε gamer. Αυτά λοιπόν για το review μας για την ταινία Free Guy. Μπορείτε να κάνετε φυσικά ένα subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, το δεύτερο κανάλι όπου ανεβάζω κάθε είδους βίντεο όπως θα έχετε δει, και να μου πείτε τη γνώμη σας στα σχόλια για το αν σκοπεύετε να τη δείτε ή αν την έχετε δει, ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ τα Rio Cinemas στη Λευκοσία, link υπάρχει στην περιγραφή, και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.